Καλό βράδυ. Συναγερμός μάλλον έχει σημάνει τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Ευρωζώνη από το άλμα των επιτοκίων στη δημοπρασία των Ισπανικών εντόκων γραμματείων. Την ίδια στιγμή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση του για την παγκόσμια οικονομία προβλέπει οριακή ανάπτυξη στην Ευρωζώνη φέτος και του χρόνου. Για την Ελλάδα προβλέπει επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2014. Πρωτογενές πλεώνασμα το 2013 της τάξης του 1,8% και ανεργία στο 19,4%. Ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από το 2014 βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία. Για το 2012 το Ταμείο προβλέπει ύφεση 4,8% ενώ για το 2013 περιμένει μηδενική ανάπτυξη. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία δεν θα πυροδοτήσουν ένα δεύτερο γύρο κρίσης που θα παγιδεύσει όλη την Ευρωζώνη στην ύφεση για απροσδιόριστο διάστημα. Για την ανεργία στην Ελλάδα η εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνει φέτος και το 2013 στο 19,4% για να αποκλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια. Πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να επιτευχθεί το 2013 της τάξης του 1,8% ενώ θα παραμείνει στην περιοχή του 4,5% για την περίοδο 2014-2017. Αίσθηση προκαλεί η εκτίμηση του Ταμείου ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη γενικότερα είναι να βρεθεί το μείγμα εκείνο της πολιτικής που θα διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα και ταυτόχρονα δεν θα βάζει προσκόμματα στην ανάπτυξη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Από τη μια, και για να καθησυχάσει τις γερμανικές ανησυχίες, δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον γερμανό πρόεδρο Γιοακίμ Γκάουκ ότι η δημοσιονομική πειθαρχία είναι απαραίτητη. Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπερασπιζόταν την ανάγκη μείωσης των μισθών στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες ότι θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ελλάδα χωρίς διόρθωση των οικονομικών ανισορροπιών. Αν δείτε την εξέλιξη του βασικού μισθού στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και τη συγκρίνετε με την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας, θα δείτε μια δραματική απόκληση. Οι μισθοί αυξήθηκαν σημαντικά, η ανταγωνιστικότητα σημείωσε βουτιά. Από την άλλη, την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες που προτίθενται να αναλάβουν οι Βρυξέλλες για την αναθέρμανση της ευρωπαϊκής οικονομίας, απαντώντας σε όσους τις κατηγορούν για αιμονή στη λιτότητα. Ειδικά για την Ελλάδα θα γίνουν αναφορές πάνω σε δράσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΕΣΠΑ, με κύριους άξονες την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, την χορήγηση ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ξεμπλοκάρισμα μεγάλων έργων. Μάλιστα, για να καταδείξει ότι το μνημόνιο δεν αποτελεί μόνο ένα πρόγραμμα λιτότητας, ο Ζωζέ Μπαρόζο αναμένεται να δηλώσει ότι η Ελλάδα, αν εφαρμόσει απόλυτα τις μεταρρυθμίσεις, δεν θα χρειαστεί πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Στη χώρα βρίσκεται ήδη και ο επικεφαλής της Task Force, Horst Reichenbach, προκειμένου να προωθηθούν οι αναπτυξιακές δράσεις, αλλά και για να συζητηθούν τα επιπλέον μέτρα των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 2013 και 2014 που θα πρέπει να αποφασιστούν το Μάιο. Επαφές για το θέμα θα έχει στην Ουάσιγκτον και ο Φίλιππος Αχινίδης στο πλαίσιο της αιαρινής σύσκεψης της Παγκόσμιας Τράπεζας μεταξύ 20 και 22 Απριλίου. Την ίδια ώρα η Ελλάδα αντλούσε από τις αγορές 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω εντόκων γραμματείων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 4,20% οριακά μειωμένο σε σχέση με τη δημοπρασία του Μαρτίου. Η Ισπανία πάντως δεν είχε την ίδια τύχη, αφού τα επιτόκια στις δύο δημοπρασίες εντόκων γραμματείων 12 και 18 μηνών σχεδόν διπλασιάστηκαν εν μέσω ανησυχιών ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί παρά τα πρόσθετα μέτρα λιτότητας που όμως βυθίζουν τη χώρα στην ύφεση. Η Ισπανία μπήκε πλέον και επίσημα στη λίστα με τις 10 πιο πιθανές χώρες που αντιμετωπίζουν το φάσμα χρεοκοπίας, από την οποία απουσιάζει η Ελλάδα. Έχουμε κάνει πολλά στους 4 μήνες της διακυβέρνησής μας. Όμως σας προειδοποιώ ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε μπροστά μας ένα μακρύ δρόμο μεταρρυθμίσεων που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας μας. Η Ευρώπη δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο, εκτίμησε μιλώντας στη γαλλική Μόντ η Κριστίν Λαγκάρντ, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ρόμπερτ Τζέλικ, κατηγόρησε την Ευρώπη σε άρθρο του στους Financial Times ότι αναλώνεται σε συζητήσεις για το τείχος προστασίας, ζητώντας να δοθούν πόροι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αυξήσει το δανεισμό στην πραγματική οικονομία. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, Θάνο Δημάδη, για να συνοψίσουμε, Θάνο, το κλίμα της έκθεσης σε σχέση με την Ελλάδα και αυτά την ώρα που τρέχει και η Αιρινή Σύνοδος Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Παγκόσμιας Τράπεζας, θα έλεγα σε πολύ χαμηλότερους τόνους από ό,τι προηγούμενες σύνοδοι. Αυτή είναι και η αίσθηση δική μου ουσία σε σχέση με 6 μήνες πριν, 1,5 χρόνο που έχω παρακολουθήσει αντίστοιχες συνόδους. Το καλό είναι ότι η Ελλάδα έχει φύγει από το κάδρο. Το θετικό είναι ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και σε σχέση με τη χώρα μας, αλλά και σε σχέση με την Ευρωζώνη, η οποία εν πολλής εξαρτώνταν από την πορεία της Ελλάδας.
Το ερώτημα το οποίο πλανάται όμως εδώ είναι αν πρόκειται απλά για ένα διάλειμμα, με δεδομένο ότι τα σύννεφα πάνω στην Ισπανία προβληματίζονται πάρα πολύ εδώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ιδιαίτερα τα μεγάλα κεφάλαια του οικονομολόγου. Σήμερα αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να κρατήσουμε εσύ είναι τρία πολύ βασικά σημεία. Πρώτον, το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται σε έναν κύκλο ύφεσης και το 2012 παρά τις περιαντιθέτσεις διαβεβαιώσεις που είχαμε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων η ανάπτυξη ότι δούμε το 2014 δυστυχώς. Το δεύτερο είναι θετικό αυτή τη φορά σημείο είναι το γεγονός ότι ο κύριος Μπλανσάρ είπε ότι δεν επεξεργαζόμαστε σχέδια βήτε, ούτε σχέδια εξόδου καμιάς χώρας από το ευρώ. Και αυτό διότι θα είχε μια τέτοια επιλογή, θα είχε ένα πολύ μεγάλο κόστος. Είπε ο κύριος Μπλανσάρ επίσης, και αυτό είναι επίσης θετικό, ότι χρειάζεται η έκδοση ευρωομόλογου. Είναι η πρώτη φορά που είπαμε το προφίλ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τέλος και θα σου πω βέβαια ότι στα αρνητικά κατέταξε κανείς το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν και έχει πάρει το μάθημά του όπως και τα στελέχη του λένε, ότι δηλαδή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για δημοσιονομική προσαρμογή σε χώρες όπως την Ελλάδα, εξακολουθούν να θεωρούν όμως ότι η ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω της επίτευξης της ανταγωνιστικότητας, η οποία επιτυγχάνεται μόνο μέσω της μείωσης των μισθών. Είναι κάτι το οποίο υπόνεται ξανά και ξανά. Και σε συνδυασμό με ένα βαθύ χαράτσι το οποίο θα μπει στα ασφαλιστικά ταμεία, το ασφαλιστικό συγκεκριμένα, πρέπει να το αναμένουμε αυτό πιστεύω. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά λοιπόν από την Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι. Καλησπέριζω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και η αλήθεια είναι, Μπάμπη, ότι για όλα αυτά τα δύσκολα, για όλα αυτά που έρχονται, και πρώτα απ' όλα για τα μέτρα που πρέπει να προσδιοριστούν, τα μέτρα που θα ληφθούν τον Ιούνιο, δεν ακούμε πολλά στην προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων. Ναι, θα ακούσουμε όλο ένα και περισσότερο. Τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποθέσεις ευθύνης το ζήτημα της διακυβέρνησης της χώρας, διότι τα άλλα κόμματα περιορίζονται στο να καταγγέλουν κάτι, δεν βλέπουν τον εαυτό τους να περνάει στην επόμενη φάση που είναι τι κάνω αν βρεθώ στην ανάγκη να κυβερνήσω. Άρα τα δύο κόμματα όλο ένα και περισσότερο θα πηγαίνουν τη συζήτηση το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Άρα όλο ένα και περισσότερο θα μιλήσουμε, φαντάζομαι, για την οικονομία. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνονται οι εκλογές. Αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα, πώς θα τα καταφέρουμε σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει μια συμφωνία και σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, πρώτον, ότι θα χρειαστεί μια δημοσιονομική προσαρμογή με κάποιο ρυθμό, λίγο πολύ το πρόγραμμα την περιγράφει. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος είναι να εξαλειφθεί το πρωτογενές λεγόμενο έλλειμμα, δηλαδή τα έσοδα του κράτους να είναι οπωσδήποτε περισσότερα από τις δαπάνες. Μπορεί να δούμε αυτό το ρυθμό, Μπάμπη, να πέφτει, να χαμηλώνει? Ήδη τον έχουμε χαμηλώσει δύο φορές μέχρι στιγμής και πιθανότατα θα το κάνουμε άλλη μία, διότι από ό,τι όλα δείχνουν, δεν θα πιάσουμε το στόχο του ελλείμματος φέτος όπως έχει προβλεφθεί, δεν είμαστε λίγο χειρότερα. Από ανάγκη δηλαδή, ή επειδή αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης, ο τρόπος, η φιλοσοφία, αν θέλεις, στη διαχείριση της κρίσης? Κυρίως διότι δεν είναι δυνατόν να πιάσουμε τα έσοδα, δεν είναι τα εμπόδια πολλά. Το κύριο εμπόδιο είναι η ύφεση. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι δεν κατορθώνει το κράτος να μπορέσει να συλλέξει τους φόρους. Το δεύτερο είναι τα διαρθρωτικά. Εκεί τα κόμματα θα πάνε σε μια κατεύθυνση. Άσε τον ιδιωτικό τομέα να κάνει τη δουλειά. Ό,τι είχε να κάνει το κράτος από τη δική του πλευρά το έχει κάνει. Βεβαίως θα χρειαστεί να κάνει κάτι οπωσδήποτε στον τομέα της υγείας, όπου η σπατάλη είναι τεράστια. Άρα το ένα είναι αυτό. Και πάνω σε αυτό είναι βασισμένη και η παρέμβαση των Ευρωπαίων. Αυτή θα γίνει βασικά με αυτό που θα κάνει ο Μπαρόσο αύριο, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Θα ανακοινώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια ανακοίνωσή του το σχέδιο της οποίας είχα την ευκαιρία να μελετήσω. Και τι περιλαμβάνουν αυτές οι ανακοινώσεις? Ακούμε ότι ο κύριος Μπαρόζο θα ανακοινώσει κάποια μέτρα ή ένα περίγραμμα μέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης στη χώρα μας. Ο κύριος Παπαδήμος επίσης του έστειλε μία επιστολή σήμερα για αυτό το θέμα. Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι νέο. Δεν νομίζω ότι όσοι παρακολουθούμε στενά τα πράγματα θα ακούσουμε κάτι ιδιαίτερα καινούριο. Τι λέει αυτό το αλλά σχέδιο? Αλλά το βασικό είναι ότι και ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι μία ανακοίνωση πάνω στο θέμα της ανάπτυξης και και της απασχόλησης για την Ελλάδα. Η Επιτροπή και τα μεγάλα κράτη έχουν αποφασίσει να βάλουν τέρμα στη συζήτηση περί σταθεροποίησης. Θεωρούν ότι αυτό πλέον έχει αφομοιωθεί από την Ελλάδα και από το πολιτικό σύστημα, ότι κανείς πέραν κάποιων που βεβαίως έχουν μια άλλη άποψη δεν το αφιζητεί, ότι χρειάζεται η Ελλάδα στα δημοσιονομικά
να έχει μια ισορροπία και πάει κατευθείαν σε αυτό που λέμε ανάπτυξη με την έννοια. Το βασικό που θα πει ο κ. Μπαρόζο είναι ότι χρειάζεται ένα καινούριο κράτος, ένα καινούριο κρατικό μηχανισμό. Ότι χρειάζεται ένα νευρικό σύστημα, ότι δεν υπάρχει πλέον νευρικό σύστημα στην Ελλάδα. Ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να πάρουν πάνω τους την υπόθεση της αναθέρμανσης της οικονομίας. Ότι χρειάζεται να υπάρξει εξοικονόμηση δαπανών παντού. Ότι οι νέες επενδύσεις θα γίνουν με τον τρόπο που έχουμε πει, κατάργηση εμποδίων, ιδιωτικοποίηση, όπως για παράδειγμα αυτό τώρα, ότι είχαμε καλά νέα πάλι για την υπόθεση του αεροδρομίου. Και ότι εμείς θα βοηθήσουμε, διότι θα άρουμε οποιοδήποτε εμπόδιο μπορούμε εμείς από την πλευρά των Ευρωπαίων και της Κομισιών στα θέματα των ταμείων και των Ευρωπαϊκών Ταμείων, όπου εκεί από τα 20 δις για παράδειγμα του ΕΣΠΑ έχουμε πάρει περίπου τα μισά, μπορούμε να πάρουμε γρήγορα τα υπόλοιπα, αλλά για να γίνει όλο αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρξει, ένα είναι το κλειδί, πρέπει να τελειώσει η ιστορία των τραπεζών, δυστυχώς δεν τελειώνει, δυστυχώς πάει για μετά τις εκλογές όπως το προβλέψαμε εδώ, και το άλλο είναι η εμπιστοσύνη. Εάν δεν υπάρξει εμπιστοσύνη, τότε τίποτα δεν θα κυλήσει ομαλά. Και για να υπάρξει εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχει με σαφήνεια το πώς κυβερνάται η χώρα μετά τις εκλογές. Οι Ευρωπαίοι σε περίπτωση, και αυτό το λέει ο κ. Μπαρόζο, που δεν υπάρξει μια σαφής απάντηση, θα περιμένουν να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όποτε το κάνει αυτό, ίσως με κάποιες άλλες εκλογές, να είναι σαφής αυτή η εντολή. Αλλιώς δεν θα υπάρξει συνεργασία περαιτέρω. Θα περιμένουν, όπως έχει συμβεί και σε άλλες χώρες, να επέρθει μια πολιτική λύση. Μάλιστα, Πάκου Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εντωμεταξύ, Ηλίας και Καδάρη, η κρίση στην Ευρωζώνη ανοίγει ένα νέο, δυσκολότερο κεφάλαιο. Είδαμε νωρίτερα στο βίντεο πώς η Ισπανία δανείστηκε πολύ ακριβότερα, αλλά κατάφερε να μαζέψει το ποσό που αναζητούσε, έστω και με σχεδόν διπλάσιο επιτόκιο. Ακριβώς, και αυτό θεωρήθηκε καλό σία, γιατί η Μαδρίτη τελικά κατάφερε να βρει τα δανεικά που αναζητούσε. Ακολουθεί και άλλο κρισιμότερο τεστ την Πέμπτη. Θεωρώ ότι κουτσά στραβά έχει βάλει πλάτη και η Φραγκφούρτη. Η Μαδρίτη μπορεί να το περάσει και αυτό, αλλά τελικά μικρή σημασία έχει σία. Γιατί η πολιορκία της Ισπανίας είναι πλέον έτοιμη, έχει στηθεί. Το κάστρο δεν θα πέσει ούτε σήμερα ούτε αύριο, αλλά η στρατηγή των αγορών την έχουν διαγράψει, ή πιο σωστά την έχουν κατατάξει στις χώρες που χρήζουν βοηθείας. Τα δύναμα σημεία του ισπανικού κάστρου είναι γνωστά: τραπεζικές ζημιές, σπάταλες περιφέρειες, υποτονική οικονομία και άγνωστη συνταγή ανάκαμψης. Ναι. Αυτά τα σημεία θα είναι εκτεθειμένα σε πολιορκητικά χτυπήματα όταν οι αγορές δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να χτυπήσουν η Ισπανία. Και κάπου εκεί η Ευρωζώνη Σία θα συναντήσει τη μοίρα της. Και το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν εφεδρείες, Ηλία, αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην Ισπανία και την Ευρωζώνη γενικότερα. Ακριβώς. Αυτό που αναμένεται, η επόμενη χείρα βοηθείας θα έρθει από την νεαρινή σύνοδο του G20 στα τέλη της εβδομάδας. Εκεί άλλες ισχυρές οικονομίες υποτίθεται πως θα εισφέρουν χρήματα για την Ευρώπη. Η Κριστίν Λαγκάρτ πριν από μέρες, ο κύριος Σόιμπλε σήμερα έδεσαν και στόχο. 400 δισεκατομμύρια δολάρια πρέπει να μαζευτούν. Η Ιαπωνία σήμερα έκανε την αρχή, υποσχέθηκε 60. Θυμίζω όμως οι παλαιότερες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έκαναν λόγο όχι για 400, αλλά για 1000 δις, 1 τρισεκατομμύριο. Άρα ο σημερινός στόχος είναι κατώτερος ακόμη και των συντηρητικών εκτιμήσεων. Άρα τι γίνεται? Η Ευρώπη μπαίνει στην πιο εκτεθειμένη της φάση. Είναι δύο μεγάλες οικονομίες στο στόχαστρο και παίρνει μια τρίτη σειρά, η γαλλική. Με βάση τη σημερινή δομή, η Ευρωζώνη δεν μπορεί να στηρίξει αυτές τις οικονομίες αν κάτι πάει στραβά. Αυτή τη στιγμή όμως κανείς, και επαναλαμβάνω κανείς, δεν έχει συμφέρον να εξωθήσει τα πράγματα στα άκρα. Γι' αυτό και οι δηλώσεις στήριξης στα προγράμματα της Ισπανίας και της Ιταλίας από Ευρωπαίους, γι' αυτό και η συνεχιζόμενη στήριξη στην Ελλάδα. Η κεντρική αφήγηση για ενιαία και αδιάσπαστη Ευρωζώνη παραμένει και θα συνεχιστεί ως ότου να μην μπορεί να πάει άλλο. Παράλληλα όμως βλέπουμε να εκδηλώνονται και προσπάθειες προστασίας εθνικών πόρων. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που οι Γερμανοί ορκίζονται στην ενότητα της Ευρωζώνης, φροντίζουν να προστατεύσουν διακριτικά την κεντρική τους τράπεζα από απώλειες που μπορεί να είναι ανεξέλεγκτες. Επίσημα αυτά διαψεύδονται, αλλά δεν είναι λίγοι που λένε ότι όπως ήταν χρήσιμα τα τελευταία δύο χρόνια, ώστε να ξεφορτωθούν οι εμπορικές τράπεζες τα τοξικά τους ομόλογα, έτσι και από εδώ και πέρα οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να αξιοποιήσουν όσο χρόνο σχετικής ηρεμίας μπορεί να έχουν, ώστε να προστατευτούν απέναντι στο ενδεχόμενο μιας αλλαγής αρχιτεκτονικής στην Ευρωζώνη, η οποία σήμερα είναι ταμπού. Αλλά αν κάτι μάθαμε στην Ευρώπη είναι ότι τα ταμπού είναι για να καταρρίπτονται. Έτσι ακριβώς, Ηλίας και Καντάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.